στιγμή το έντονο πρόβλημα που είχαμε τα τελευταία χρόνια γίνεται ακόμα εντονότερο. Το ζούμε όλοι καθημερινά και εκείνο που χρόνια φωνάζουμε είναι ότι οι συνθήκες υποδοχής των ανθρώπων που έρχονται δεν είναι ανθρώπινες. Το τελευταίο που είχαμε στην τοπική μας κοινωνία ήταν μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε ό,τι έγινε, πήραμε μια απόφαση, προσπαθήσαμε σαν κοινωνία με τη βοήθεια του Δήμου να βρεθεί και να υποστηρίξουμε ένα χώρο που να μπορεί να φιλοξενήσει έστω για τις λίγες μέρες, λίγες ώρες τον κόσμο που έρχεται αυτό το διάστημα σε επίπεδο χιλιάδων πια. Είδαμε ότι τελικά αυτόν τον καιρό και με την αλλαγή της κυβέρνησης δεν έχει βρεθεί μια ανθρώπινη λύση που να βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων και προσπαθούμε για άλλη μια φορά να τονίσουμε το πρόβλημα, να δείξουμε στον κόσμο ότι πρέπει να υπάρξουν συντονισμένες κινήσεις και από την πλευρά της πολιτείας, έτσι ώστε να η διάθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την πλευρά του κράτους να γίνει πραγματικότητα. Δηλαδή να βρεθεί ένας μόνιμος χώρος που να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων που φτάνουν από απέναντι. Βλέπουμε τι γίνεται καθημερινά, όχι μονάχα σε τοπικό επίπεδο. Είδατε χτες, ας πούμε, το Ναυάγιο, 900 άνθρωποι χάθηκαν έτσι. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι, πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο να έχει συνθήκες, έστω για τις λίγες μέρες που μένουν εδώ πέρα, ανθρώπινες. Δεν μπορούν ούτε σε επίπεδο υγιεινής, ούτε σε επίπεδο καθαριότητας, ούτε σε επίπεδο περίθαλψης, αυτοί οι άνθρωποι να βρίσκονται σε πολύ άσχημες συνθήκες. Ήδη το Μερσινίδη πάνω μιλάμε ότι έχει, ας πούμε, 300 ανθρώπους, τη στιγμή που μπορεί να εξυπηρετήσει 100 και μάλιστα σε ένα κέντρο το οποίο μετά από τόσα χρόνια χρήσης οι βασικές του υποδομές ηλεκτρισμού, υδραυλικά, αποχέτευση είναι σε αθλία κατάσταση. Δεν αντέχει πια αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρξουν βασικές κινήσεις από το κράτος συντονισμένα και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με το κράτος να βρεθεί μια πραγματική λύση.